Για χαρά, για χαρά από το bisman.gr και το Γιάννη Μιλιάτσι και αυτό είναι και ακόμα ένα webinar το οποίο ξεκινάμε να κάνουμε έτσι αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι όλοι και μιλώντας με φίλους και γνωστούς αρχίζω και βλέπω σιγά σιγά ότι κάποιοι είναι απογοητευμένοι, κάποιοι έτσι έχουν αρχίσει και βαριούνται, κάποιοι έχουν αρχίσει και πλήττουν. Δεν πειράζει, παιδιά, ας πλήξουμε και λίγο. Το μόνο που θεωρώ σοβαρό πρόβλημα σε όλα αυτά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις και με όλη αυτή την κατάσταση κλείσαν τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να έχουν ένα εισόδημα πλέον όπως είχαν. Τώρα ακριβώς φαίνεται πόσο έθραυστες είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ζουν μήνα με το μήνα και πόσο πολύ θα χρειαστούν βοήθεια για να γίνουν ακόμα καλύτερες. Σε αυτό το webinar είναι ένα webinar το οποίο θέλω έτσι να κάνω πάρα πολλά πραγματάκια. Εκτός από την εκπαίδευση που θα κάνουμε και θα μιλήσουμε για τους στόχους μας και θα την κάνουμε παρέα την εκπαίδευση εδώ πέρα, θα κρατήσει λίγο περισσότερο από τα προηγούμενα. Θα είναι και ένα webinar στο οποίο θα σας δώσω δωρεάν ένα εργαλείο για τα μοντέλα σκέψης που μας δυσκολεύουν. Τώρα για να είμαι ειλικρινής δεν βρήκα τρόπο να το ανεβάσω εδώ πέρα την ώρα που δημιουργούσα το webinar. Οπότε είτε κάτω από το βιντεάκι αυτό, είτε στα σχόλια στο Facebook, είτε κάπου θα βρω τον τρόπο να ανεβάσω ένα PDF για να μπορέσετε να το κατεβάσετε εκ των υστέρων και να χρησιμοποιήσετε έτσι ένα εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτές τις δύσκολες μέρες να αναγνωρίσετε έτσι μοντέλα σκέψης που σας σαμποτάρουν και δυσκολεύουν τα πράγματα για εσάς. Είναι όμως οι μέρες οι οποίες είμαστε σπίτι και μπορούμε από το να αρχίσω και να σας λέω να είσαστε ήρεμοι και τέτοια, και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, θα αρχίσω να σας λέω πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή ποιες ευκαιρίες μπορούμε να έχουμε. Εγώ προσωπικά βρήκα την ευκαιρία και έκανα πάρα πολλά πραγματάκια αυτές τις ημέρες. Οργάνωσα τα courses μου, ξαναείδα την επιχείρησή μου από μέσα και από έξω από την αρχή και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να μπούμε στη διαδικασία να οργανωθούμε καλύτερα. Τώρα είναι μια ευκαιρία να δούμε τους στόχους μας. Και αυτό γιατί οι στόχοι των περισσότερων ως συνήθως διαρκούν μέχρι, πότε να πω, Φεβρουάριο, είμαστε κοντά στους στόχους μας, άντε και λίγο από τον Μάρτιο. Και τώρα με αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εμάς παρατήσαμε εντελώς τους στόχους μας. Αλλά μήπως δεν είναι έτσι κάθε χρόνο, μήπως κάθε χρόνο βλέπουμε τους στόχους μας από το Μάρτιο και μετά να είναι μια μακρινή ανάμνηση και να λέμε κάποτε είχα και εγώ στόχους τον Ιανουάριο. Γιατί συμβαίνει αυτό, πόσο εύκολα μένουμε πίσω στους στόχους μας. Προσωπικά τα πρώτα χρόνια που ασχολιόμουν έτσι με τις επιχειρήσεις, με τις πωλήσει κτλ. Έμενα και εγώ πίσω στους στόχους μου αρκετά. Τώρα έχω βρει έναν τρόπο να μην μένω τόσο πίσω στους στόχους μου και ακόμα και αν μένω πίσω στους στόχους μου να μπορώ έτσι να αναπληρώσω κάποια πράγματα. Και σήμερα σε αυτό το webinar θα δούμε έτσι αυτούς τους τρόπους τους οποίους θα σας προτείνω. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα σας προτείνω είναι για τους στόχους, καταρχάς να μην τους γράφουμε τόσο λίγο. Βλέπω τους ανθρώπους έχουν ένα ημερολόγιο και λένε εγώ έχω τους στόχους μου, τους έχω γραμμένους στο ημερολόγιο, τους περνάω εδώ πέρα, τους έχουν μάλιστα και στην πίσω σελίδα και μια φορά έτσι το δίμηνο, μια φορά το τρίμηνο ανοίγουν μια ματιά, ρίχνουν μια ματιά στην πίσω σελίδα και βλέπουν τους στόχους τους. Και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν τους πετυχαίνουν. Αν κάτσουμε και συζητήσουμε με τον καθένα ξεχωριστά από εκεί πέρα έξω και μιλήσουμε για το κατά πόσον οι στόχοι μας είναι σημαντικοί ή οι στόχοι μας είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την πορεία της ζωής μας, σίγουρα πολύ γρήγορα θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Οι στόχοι μας δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικοί και παίζουν μεγάλο ρόλο στο κατά πόσον η ζωή μας θα εξελιχθεί καλά ή κατά πόσον η ζωή μας δεν θα εξελιχθεί τόσο καλά. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι τους στόχους τους γράφουν μόνο μία φορά. Τους βλέπουν μετά 2-3 φορές μέσα στη χρονιά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δεν πρέπει να τους βλέπουμε μία φορά τον χρόνο. Το πιο σημαντικό πράγμα που θα μας καθορίσει την πορεία μας δεν πρέπει να το αφήνουμε στην τύχη του και να το βλέπουμε μία φορά τον χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σας προτείνω να κάνετε είναι αυτό το οποίο ξεκίνησα να κάνω και εγώ πριν από μερικά χρόνια. Και πραγματικά έχει τεράστια διαφορά στα αποτελέσματα. Είναι το να μπορέσετε να μπείτε στη διαδικασία τους στόχους να τους γράφετε λίγο περισσότερο. Και όταν λέω λίγο περισσότερο εννοώ προσωπικά τους γράφω 3 με 5 φορές μέσα στην εβδομάδα.
Και αυτό μου κάνει τόσο μεγάλο καλό όσο δεν φαντάζεστε. Αλλά πριν φτάσουμε ακόμα στο σημείο για να πούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να γράφουμε τους στόχους μας 3 με 5 φορές την εβδομάδα, πρέπει πρώτα να μπούμε στη διαδικασία να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι στόχοι μας είναι σημαντικοί και πώς μπορούμε να θέσουμε σωστούς στόχους. Καταρχάς να πω ότι, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν, άλλο πράγμα είναι ο στόχος, άλλο πράγμα είναι ένα project που προκύπτει από το στόχο αυτό. Ας πούμε, έχω ένα στόχο, θα σας δώσω για παράδειγμα, θέλω να έχω 5 βιβλία μου στα βιβλιοπωλεία μέχρι την τάδη ημερομηνία. Αυτός είναι ένας στόχος. Από αυτόν τον στόχο προκύπτουν μπορεί και 20 project τα οποία πρέπει να γίνουν. Τα οποία project έχουν να κάνουν με το να γράψω το ένα βιβλίο, να κάνω διορθώσεις στο δεύτερο βιβλίο, να έρθω σε επαφή με κάποιους ανθρώπους για το τρίτο βιβλίο, να καθαρογράψω μια παρουσίαση που έχω για το τέταρτο βιβλίο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετικό ο στόχος μου, τελείως διαφορετικό αυτά που προκύπτουν από το στόχο, τα project. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν χρειάζεται όταν λέμε να γράψουμε τους στόχους μας να νομίζετε ότι πρέπει να κάτσουμε και να καταγράψουμε τα project τα οποία έχουμε. Εντάξει. Δεύτερο, οι περισσότεροι εκεί έξω έχετε ακούσει διάφορα συστήματα στοχοθέτησης και ένα από αυτά είναι το σύστημα SMART που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι αυτό το σύστημα έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Έχει αναγνωρισιμότητα, αλλά αυτό το οποίο έχει αναγνωρισιμότητα στο σύστημα SMART δεν λειτουργεί τόσο καλά. Και αυτό γιατί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το σύστημα SMART ξεκινάει από το ότι οι στόχοι μας πρέπει να είναι specific, πολύ σωστό, οι στόχοι μας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι, οι στόχοι μας πρέπει να είναι μετρήσιμοι, measurable, πολύ σωστό, οι στόχοι μας πρέπει να είναι απολύτως μετρήσιμοι, για να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να μετρήσουμε τους στόχους μας, οι στόχοι μας πρέπει να είναι attainable, εφικτοί δηλαδή σύμφωνα με την γύρω πραγματικότητά μας, οι στόχοι μας πρέπει να είναι realistic, ρεαλιστικοί δηλαδή, και εδώ είναι που είναι η μεγάλη μου διαφωνία σε αυτό το σύστημα. Και οι στόχοι μας επίσης πρέπει να είναι και time bound, καθορισμένοι με χρονικό ορίζοντα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν λέμε ρεαλιστικούς στόχους, τι εννοούμε? Αυτό το σύστημα, το SMART καταρχάς, έχει βγει για τις επιχειρήσεις, δεν έχει βγει για την προσωπική βελτίωση. Το σύστημα SMART της στοχοθέτησης δεν έχει βγει για την προσωπική βελτίωση, το ξαναλέω. Έχει βγει περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί θέτει realistic goals. Realistic goals σε μια επιχείρηση μπορείς πάνω κάτω να θέσεις. Realistic goals εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου είναι σχεδόν αδύνατον να θέσεις. Αν καθόμουν να θέσω ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό μου στην ηλικία των 25 χρονών που έπρεπε να αλλάξω καριέρα και να γίνω από ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης πολιτής, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Ήταν μια εποχή στην οποία ξαφνικά έγινα κάτι διαφορετικό από αυτό που ήμουνα. Τι θέλω να πω, είμαστε ο χειρότερος κριτής για να κρίνουμε τι είναι ρεαλιστικό για εμάς. Αν μου έλεγες, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ότι θα είχα 3 βιβλία, 5 online courses και τόσα πράγματα που έχω κάνει, σεμινάρια, θα έκανα εκπαίδευση πωλήσεων κτλ., θα σου έλεγα ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση για κάποιον σαν και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ με το background μου να κάνω κάτι τέτοιο. Και όμως συνέβη. Δηλαδή, αν εκείνη την εποχή προσπαθούσα να θέσω ρεαλιστικούς στόχους, αυτό που κάνω τώρα δεν θα ήταν μέσα. Θα ήταν για μένα μη ρεαλιστικό το να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Οπότε, στο σύστημα SMART, το κομμάτι το οποίο μιλάει για ρεαλιστικούς στόχους αναφέρεται στις επιχειρήσεις. Δεν αναφέρεται στον κάθε έναν από εμάς. Και εκεί είναι η παγίδα που πέφτουν οι περισσότεροι. Κάθονται κάτω να γράψουν τους στόχους τους και θέτουν στον εαυτό τους ρεαλιστικούς στόχους. Ενώ είναι οι χειρότεροι που μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι οι χειρότεροι κριτές, οι περισσότεροι από εμάς, για να θέσουμε ρεαλιστικούς. Εγώ, ακόμα και τώρα που συζητάμε, όταν ξαναμπαίνω στη διαδικασία και τώρα αυτές τις μέρες το ξαναέκανα, δοθείς της ευκαιρίας επειδή είμαστε εσόκλειστοι, ξαναμπήκα στη διαδικασία και ξαναείδα τους στόχους μου από την αρχή. Ακόμα και τώρα αντιλήφθηκα ότι θέτω περιορισμούς στον εαυτό μου. Χωρίς να το καταλάβω, όταν είδα μετά τους στόχους μου που τους ανανέωσα λιγάκι, είδα ότι, OK, εδώ μάλλον σκέφτεσαι μικρά, δεν σκέφτεσαι όπως θα έπρεπε να σκέφτεσαι. Άρα λοιπόν, ένας καλός μπούσουλας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ο εξής. Όταν βάζετε ένα στόχο, είτε ποσοτικό είτε οικονομικό για τον εαυτό σας, δεν θα πω δεκαπλασιάστε τον, όπως λέει ένας εκπαιδευτής ακόμα, ο Grant Cardone, σχετικά με τους στόχους, θα πω απλά τριπλασιάστε τον και πάλι θα σας τρομάξει λιγάκι. Αλλά εκεί πραγματικά είναι που μπορείτε να φτάσετε και για να είμαι ειλικρινής, δοκιμάστε σε κάποιους από αυτούς να τους δεκαπλασιάσετε κιόλας. Γιατί είσαστε, όπως ξαναλέω, οι χειρότεροι κριτές
για να κρίνετε αν αυτός ο στόχος που θέτεται είναι ρεαλιστικός ή όχι. Περίπου λοιπόν επί 3 ο κάθε στόχος που θέτουμε, αν όχι επί 10. Τώρα πώς βάζουμε στόχους. Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο βλέπω και οι περισσότεροι από εμάς αυτή την εποχή που είμαστε μέσα στο σπίτι, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να κάτσουμε και να ξαναδούμε τους στόχους μας. Αυτή την εποχή που είμαστε μέσα στο σπίτι μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε ξανά πώς θέτουμε τους στόχους μας. Και το πώς βάζουμε τους στόχους είναι γνωστό. Οι περισσότεροι από εμάς γράφουν. Θα ήθελα να έχω περισσότερα χρήματα. Και αυτός είναι ένας παντελώς αόριστος στόχος, ο οποίος δεν θέτει κανένα προσδιορισμό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σε εμπνέει να κάνεις κάτι παραπάνω. Μετά πάμε στο επόμενο επίπεδο. Κάποιοι οποίοι χρησιμοποιούν λίγο το σύστημα Smart λένε «Θα ήθελα να έχω εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα», παραδείγματος χάρη. Το οποίο επίσης σαν στόχος, πρώτον είναι πολύ μικρός, θέτεις περιορισμού στον εαυτό σου. Είπαμε, αν όχι να δεκαπλασιάσουμε το στόχο, τουλάχιστον θα πρέπει να τον διπλασιάσουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε προς τα εκεί. Και από την άλλη μεριά δεν είναι στόχος. Είναι μια ευχή. Όταν λες θα ήθελα, σημαίνει ότι εύχεσαι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Άρα λοιπόν, γιατί στόχους μιλάμε. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να βάζουμε στόχους, δεν μιλάμε για ευχές, μιλάμε για στόχους. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να θέτεις στόχους. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, το οποίο θέλω να αναλύσουμε λιγάκι τώρα σε αυτό το webinar. Έχω και την κούπα μου Χριστουγεννιάτικη από τώρα. Έμεινα από τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ο σωστός τρόπος να θέτεις στόχους είναι ο εξής. Πρέπει να βάζεις τους στόχους σου στο χαρτί. Καταρχάς, τους στόχους τους γράφουμε έτσι, δεν τους θέτουμε στο κεφάλι μας. Παίρνω χαρτί και μολύβι και τους γράφω. Άρα λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος είναι να βάλεις στο χαρτί γραμμένο τους στόχους σου και να τους γράφεις σαν να τους έχεις πετύχει ήδη. Έχω εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα ή 3.000 ή 10.000 ευρώ το μήνα. Έχω εισόδημα. Δεν μου φτάνει αυτό το webinar για να σας εξηγήσω γιατί. Θα πω όμως ότι γράφοντας τους στόχους σαν να τους έχεις ήδη πετύχει, κάνεις στην ουσία μια μικρή πλήση εγκεφάλου στον εαυτό σου. Και επειδή όλοι μας υφιστάμεθα πλήση εγκεφάλου μονίμως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την τηλεόραση κτλ. Δείτε μια πλήση εγκεφάλου που πάθαμε, ας πούμε, όλοι ξαφνικά τώρα. Κλειστήκαμε όλοι μέσα στο σπίτι γιατί έτσι πρέπει και πρέπει να κλειστούμε στο σπίτι. Και πάρα πολλοί κόσμος είναι απογοητευμένος από αυτό. Έχει ρίξει το κεφάλι κάτω. Σίγουρα όσοι έχουν επιχειρήσεις δυσκολεύονται. Παρ' όλα αυτά είναι και μια τεράστια ευκαιρία να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν είχες χρόνο να τα κάνεις. Έχω, ας πούμε, έναν φίλο ο οποίος ξεκίνησε αυτές τις μέρες και ολοκλήρωσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια απογραφή που ήθελε να κάνει, που ήταν επιχείρηση η οποία ζοριζόταν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν προλάβαινε να κάνει μια απογραφή. Οπότε μπήκε στη διαδικασία, σου λέει: Αφού θα κλείσω που θα κλείσω, ας κάνω και την απογραφή. Και τώρα με πήρε τηλέφωνο το απόγευμα, μου λέει: Γιάννη, έκανα την απογραφή, είμαι χαρούμενος, επιτέλους τελείωσε όλο αυτό. Άρα λοιπόν, τους στόχους μας πρέπει να τους κάνουμε με τέτοιο τρόπο, να κάνουμε μια καλή πλήση εγκεφάλου στον εαυτό μας. Να μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή να τους γράφουμε σαν να έχουν ήδη συμβεί. Και πιστέψτε με, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το πιο σημαντικό από όλα γιατί είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αν γράφω τους στόχους μου σαν να τους έχω ήδη πετύχει, δημιουργώ στο μυαλό μου τις προϋποθέσεις να δει τις ευκαιρίες για να πετύχει τους στόχους του. Και τι εννοώ. Όσοι από εσάς έχετε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο ή σας άρεσε κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο, θα με καταλάβετε αυτή τη στιγμή, γιατί και εμένα μου συμβαίνει. Εμένα, παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι το ωραιότερο αυτοκίνητο που υπάρχει είναι ένα αυτοκίνητο Αλφα Ρωμαίο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου σταθώ και που βρεθώ, βλέπω αυτό το αυτοκίνητο. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς κάποια στιγμή, όταν θελήσατε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο ή όταν το αγοράσατε, μετά από λίγο αρχίσατε να το βλέπετε παντού. Αυτό συμβαίνει γιατί το αυτοκίνητο ήταν πάντα εκεί. Απλά όταν άρχισα να το θέλω εγώ τόσο πολύ, άρχισε η αντίληψή μου να μου το παρουσιάζει, να το βλέπω δηλαδή, να μην περνάει από μπροστά μου απαρατήρητο. Γιατί με τόσα δεδομένα που περνάνε από μπροστά μας καθημερινά, πολλά από αυτά περνάνε απαρατήρητα. Αυτό το κάνει το μυαλό μας για να μην μας τρελάνει εντελώς η ροή των δεδομένων. Εντάξει. Άρα λοιπόν, γράφοντας τους στόχους μου σαν να τους έχω ήδη πετύχει, δημιουργώ τις προϋποθέσεις στο μυαλό μου να βλέπει τις ευκαιρίες που θα μου βοηθήσουν να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εντελώς κουφό, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς πώς συμβαίνει, αλλά συμβαίνει και σας το λέει κάποιος που από το 2017 που ξεκίνησε να γράφει τους στόχους του με αυτόν τον τρόπο, σαν να τους έχω ήδη πετύχει δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο σβήνω και από ένα στόχο και τον ξαναγράφω έτσι ώστε να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να μείνεις εστιασμένος σε αυτά που κάνεις. Και ξαναλέω,
Ο στόχος μας μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο δικός μου στόχος, να έχω 5 βιβλία στα βιβλιοπωλεία μέχρι την τάδη ημερομηνία. Τα project που προκύπτουν από αυτό μπορεί να είναι και 20 και 30. Ο στόχος είναι ένας. Εάν μέσα στη διάρκεια αυτή αρχίζω και αντιλαμβάνομαι και μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι συχνά τους στόχους μου, τόσο πιο συχνά θα βγαίνουν και project και πράγματα τα οποία θέλω. Επίσης, να πω κάτι μικρό, μια μικρή παρένθεση. Μείνετε συντονισμένοι. Σε αυτό το webinar θα σας δώσω δωρεάν ένα PDF, ένα εργαλείο, το οποίο θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε για να δείτε τα μοντέλα της σκέψης που μας δυσκολεύουν. Θα το ανεβάσω μετά το βιντεάκι σε PDF στα σχόλια. Όποιος το θέλει επίσης από μόνος του να το πάρει, ας μου στείλει ένα μήνυμα για να το στείλω, εντάξει. Μιλάμε λοιπόν για τους στόχους και λέμε ότι πρέπει να τους γράφουμε καθημερινά. Εάν έχω τους στόχους μου γραμμένους σαν να τους έχω πετύχει ήδη και τους γράφω καθημερινά, τότε κάνω μια, επιτέλους μια φορά στη ζωή μου, κάνω μια καλή πλύση εγκεφάλου στον εαυτό μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι. Χρειαζόμαστε όλοι μια καλή πλύση εγκεφάλου στον εαυτό μας, γιατί με όλα τα ερεθίσματα που έχουμε από την κοινωνία εκεί έξω, η πλύση εγκεφάλου που ούτως ή άλλως γίνεται στον εαυτό μας είναι σίγουρα πολύ χειρότερη από το να την κάνουμε εμείς. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι κουβαλάω μαζί μου πάντα ένα σημειωματάριο. Μέσα στο σημειωματάριο, ακόμα και σήμερα, έχω τους στόχους μου γραμμένους. Γράφω τους στόχους μου διαρκώς, έτσι ώστε να μου περάσουν στο υποσυνείδητο, να αρχίσω να σκέφτομαι συνέχεια αυτούς. Δεν το κάνω καθημερινά, αν και θα ήθελα να το κάνω καθημερινά, αλλά 3 με 5 φορές την εβδομάδα είμαι βέβαιος ότι γράφω τους στόχους μου. Τρόποι πολλοί για να γράψω τους στόχους. Τις προάλλες πήρα ένα βιβλίο που το έστειλε ένας φίλος μου από τον αγαπητό φίλτρο του εκπαιδευτή πωλήσεων Brian Tracy. Το βιβλίο λέγεται, έχει τον απίστευτο τίτλο Goal Planner. Οπότε κάνει ακριβώς αυτό που λέει, σε βοηθάει να γράψεις τους στόχους σου. Παρεμπιπτόντως, όποιος θέλει αυτό το βιβλίο, ας επικοινωνήσει μαζί μου να δούμε κατά πόσο μπορώ με κάποια φωτοτυπία ή κάποιο τρόπο να το στείλω. Αλλιώς μπορεί να το βρει από το ίντερνετ. Λέγεται Goal Planner του Brian Tracy. Εδώ λοιπόν μιλάει για διάφορους τρόπους να φτιάξουμε τους στόχους μας και έχει μια τεχνική η οποία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Η τεχνική που έχει είναι η εξής, ότι αν έχεις ένα στόχο και δεν ξέρεις πώς θα τον πετύχεις, παίρνεις μπροστά σου μια κόλλα χαρτί, και μάλιστα αυτός το έχει έτοιμο, να δω λιγάκι να το βρω για να σας το δείξω, να το. Παίρνεις μπροστά σου μια κόλλα χαρτί και δείτε τι λέει εδώ, γράψτε 20 απαντήσεις στην ερώτηση που έχετε, στο πρόβλημα που έχετε. Αυτές λοιπόν οι 20 απαντήσεις αυτός ο άνθρωπος προτείνει να γράφονται καθημερινά. Και την πρώτη φορά που το έκανα αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο το ξέρω εδώ και πολλά χρόνια, απλά τώρα έτυχε και ήρθε στα χέρια μου από ένα καλό φίλο από το καναλάκι της Πρέβεζας, μου το έστειλε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις λέει να τις γράφουμε καθημερινά. Δηλαδή για όποιο πρόβλημα έχεις και δεν ξέρεις πώς να το λύσεις, να βγάζεις μία κόλλα χαρτί και να γράφεις 20 απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Την πρώτη φορά που το έκανα, μετά τη 15η απάντηση, άρχισε το μυαλό μου να νιώθει ότι θα εκραγεί. Οπότε αντιλήφθηκα ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω καθημερινά αυτά. Αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση καθημερινά, γιατί μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Για να πάω από τη 15η ιδέα στην 20η ιδέα για να λύσω ένα πρόβλημα, μου πήρε πάρα πολύ χρόνο. Γιατί ήταν δύσκολο για μένα. Όμως τα κατάφερα. Και αποφάσισα λοιπόν να το κάνω αυτό το πράγμα μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο. Οπότε μία φορά το τρίμηνο βάζω κάτω τους στόχους μου, βλέπω για ποιο λόγο δεν μπορώ να πετύχω κάποιον στόχο, τον βγάζω σε ένα κόλλα χαρτί απάνω και αρχίζω και γράφω τις 20 απαντήσεις τις πιθανές. Για την ακρίβεια, για τους 3 βασικούς μου στόχους, το έκανα τις προάλλες αυτό το πράγμα. Βρήκα λοιπόν για τους 3 βασικούς μου στόχους 20 απαντήσεις. Μετά τη 10η, 12η απάντηση, πιστέψτε με, αυτά που ακούω, αυτά που γράφω και αυτά που μου έρχονται να γράψω, είναι πράγματα τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά, να το πω έτσι. Όμως, ξαφνικά έχω 20 λύσεις για ένα πρόβλημα. Είτε εξωφρενικές, είτε περίεργες, είτε οτιδήποτε μπορεί να θελήσει ο καθένας να πει. Είναι 20 λύσεις. Είναι 20 τρόποι για να βελτιώσεις την κατάστασή σου. Δεν είναι τώρα μια καλή εποχή που είμαστε όλοι σπίτι μας και μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να κάτσουμε κάτω και να σκεφτούμε για το βασικό μας πρόβλημα 20 τρόπους για να λύσουμε αυτό το πρόβλημά μας. Τι λέτε, αν το κάνουμε αυτό για 2-3 βασικούς στόχους που έχουμε και για 2-3 βασικά προβλήματα που έχουμε, δεν είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν κάποιες λύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν εκ των υστέρων όταν θα ξανανοίξει αυτό το πράγμα και θα φύγουμε όλοι από το σπίτι και θα βγούμε έξω. Για την ακρίβεια, κάνοντας αυτή τη διαδικασία τις προάλλες και βρίσκοντας 20 λύσεις σε προβλήματα τα οποία είχα για να πετύχω κάποιους στόχους μου, ξεκίνησα ήδη από τώρα που είμαι σπίτι, την υλοποίηση πολλών από αυτά τα προβλήματα, πολλών από αυτές τις λύσεις.
την ξεκίνησε από τώρα την υλοποίηση. Βλέπουμε δηλαδή μια κατάσταση την οποία μπορούμε να τη δούμε και σαν ευκαιρία, όχι μόνο σαν πρόβλημα. Και αυτό είναι βέβαιο, έτσι. Άρα λοιπόν, γράφουμε τους στόχους μας με τρόπο σαν να τους έχουμε ήδη πετύχει και για τους στόχους οι οποίοι είναι δύσκολοι να τους πετύχουμε και νιώθουμε ότι έχουμε θέμα, προσπαθούμε να βρούμε 20 λύσεις, όπως λέει εδώ ο κύριος Brian Tracy, για να τους πετύχουμε. Εντάξει, 20 λύσεις, goal planner λέγεται το βιβλίο, για να τους πετύχουμε. Πολλά περισσότερα επίσης για τους στόχους έχω και στο βιβλίο μου «Μπορείς περισσότερα», το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το βρείτε στο bisman.gr. Καθόμαστε λοιπόν, γράφουμε τους στόχους μας, γράφουμε τις 20 λύσεις και ξεκινάμε την υλοποίηση. Είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Τώρα, πολλές φορές, και είμαι σίγουρος ότι το παθαίνετε και εσείς, έχουμε τρόπους σκέψης και μοντέλα σκέψης που πάνω που νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή πλήση εγκεφάλου στον εαυτό μας και να τα πάμε καλύτερα, αυτά τα μοντέλα σκέψης μας σαμποτάρουν. Και εδώ είναι που πραγματικά θα σας δώσω ένα εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει, είναι σε μορφή PDF, θα το βάλω στο τέλος του βίντεο από κάτω, αλλά τώρα θα το αναλύσω λιγάκι για να δείτε περί τίνος πρόκειται και θα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε όλοι. Εντάξει, είναι δωρεάν, είναι μέρος του προγράμματος coaching που κάνω, το οποίο όμως αυτό το εργαλείο αποφάσισα να το δώσω δωρεάν για να σας δώσω λίγο δουλειά να κάνετε αυτές τις ημέρες που καθόμαστε σπίτι. Το εργαλείο λοιπόν λέγεται τα μοντέλα σκέψης τα μοντέλα που μας δυσκολεύουν στη σκέψη. Και ένα από τα πρώτα βήματα προς την αλλαγή είναι να μπορείς να αναγνωρίσεις τους τρόπους σκέψης που σου δημιουργούν προβλήματα, φυσικά για να τους αλλάξεις, έτσι. Εάν μπορείς να καταλάβεις αυτά τα μοντέλα σκέψης, τότε μπορείς και να τα ελέγξεις όταν εμφανίζονται. Και αυτή η εποχή που είμαστε σπίτι όλοι μας είναι η καλύτερη εποχή για να αναθεωρήσεις λιγάκι τον τρόπο που σκέφτεσαι. Τώρα, μερικά παραδείγματα μοντέλων είναι τα εξής. Θα σας δώσω τα μοντέλα, δεν θα σας δώσω το παράδειγμα και την άσκηση που έχει το PDF για να κατεβάσετε το PDF να την κάνετε μόνοι σας, εντάξει. Το πρώτο μοντέλο το οποίο κάνουμε λάθος όλοι είναι ότι προβλέπουμε το μέλλον. Όταν είμαστε λοιπόν αγχωμένοι είναι πολύ συνηθισμένο να περνάμε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το μέλλον και να προσπαθούμε να προβλέψουμε τι θα πάει στραβά, αντί να αφήσουμε τα πράγματα να έρθουν όπως έρθουν. Τις περισσότερες φορές οι προβλέψεις μας αυτές για το μέλλον είναι λαθασμένες και απλά έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο ανησυχώντας για αυτές. Ακολουθεί ένα μικρό παράδειγμα και μία ασκησούλα για αυτό το μοντέλο. Πάμε να δούμε το επόμενο μοντέλο. Το επόμενο μοντέλο έχει να κάνει με όταν διαβάζουμε το μυαλό των άλλων. Αυτό συμβαίνει όταν υποθέτουμε ότι ξέρουμε πώς σκέφτονται οι άλλοι, ειδικά όταν σκέφτονται για εμάς, χωρίς καμία απόδειξη που να μας δείχνει ότι είναι αλήθεια αυτό. Μπορούμε επίσης να βγάλουμε συμπεράσματα για το γιατί κάποιος είπε αυτό που είπε ή γιατί συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε και να το συνδέσουμε πολύ γρήγορα με εμάς. Βλέπετε τι κάνουμε. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το μυαλό των άλλων και κάνουμε και τις απαραίτητες διορθώσεις για να το ταιριάξουμε καλά με εμάς. Εδώ λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο είναι λάθος. Δίνουμε και εδώ παράδειγμα και δίνουμε και μια σκισούλα που πρέπει να κάνετε για να το δείτε κατά πόσον μπορούμε να το διορθώσουμε. Το επόμενο μοντέλο είναι η καταστροφολογία. Και αυτή την εποχή παίζει πάρα πολύ η καταστροφολογία. Και καταστροφολογούμε όταν είμαστε αγχωμένοι. Τότε είναι που βλέπουμε τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι πραγματικά είναι. Και πάνω σε αυτό θα σας πω ότι δεν μπορώ να σας πω να μείνετε ήρεμοι και να ηρεμήσετε, γιατί είναι κάτι το οποίο όσο το λες να το κάνει κάποιος δεν θα το κάνει. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μια ευκαιρία, δείτε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται, να ασχοληθείτε με τέτοιου τύπου πραγματάκια που κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κάθε 2 μέρες θα κάνω ένα δωρεάν webinar στο οποίο θα δίνω πολύ περιεχόμενο, πολλά τέτοια πραγματάκια και κάποια τέτοια μοντέλα σαν αυτό το οποίο συζητάμε, έτσι ώστε να έχετε πράγματα να ασχοληθείτε που θα σας βελτιώσουν. Αυτές τις ημέρες που είμαστε κλειστά, οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, ο κόσμος είναι σπίτι και πρέπει να είμαστε σπίτι. Εντάξει. Πάμε για το επόμενο μοντέλο σκέψης που μας δυσκολεύει. Εστιάζουμε στα αρνητικά. Όταν είμαστε αγχωμένοι, όπως αυτή την εποχή, πολλές φορές το μυαλό μας παθαίνει αυτό που στα αγγλικά λέγεται tunnel vision, δηλαδή αποκτά περιορισμένη αντίληψη. Εκεί εστιάζει περισσότερο στα αρνητικά μιας κατάστασης, παραβλέποντας εντελώς τα θετικά. Πολλές φορές η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εντελώς αν εστιάσουμε σε μια μικρή αρνητική λεπτομέρεια. Παράδειγμα και άσκηση για αυτό. Άλλο μοντέλο σκέψης το οποίο είναι πολύ μας δυσκολεύει. Γενικοποιούμε. Βασισμένοι σε ένα γεγονός του παρελθόντος ή του παρόντος, όπως τώρα, δημιουργούμε την πεποίθηση ότι όλα τα υπόλοιπα στο μέλλον που θα ακολουθήσουν θα είναι παρόμοια, θα έχουν παρόμοια πορεία.
Αυτές τις περιπτώσεις γενίκευσης συνήθως ακολουθεί μια αίσθηση παραίτησης από βοήθεια. Δηλαδή, όταν νιώθω ότι γενικεύω και ότι νιώθω ότι από εδώ και πέρα στο μέλλον όλα τα πράγματα έτσι θα είναι για μένα, αφού δεν τα κατάφερα σε αυτές τις εξετάσεις, δεν πρόκειται να τα καταφέρω ποτέ σε εξετάσεις, παρετούμαστε και από το να ζητήσουμε βοήθεια. Και εδώ πάλι δίνω παράδειγμα και δίνουμε και μια σκισούλα την οποία πρέπει να κάνετε για να δείτε αν το κάνετε αυτό, κατά πόσο μπορούμε να το διορθώσουμε. Και φυσικά το χειρότερο για μένα, φανταζόμαστε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και αυτό το έκανα πάρα πολύ προσωπικά. Όταν κάνουμε προβλέψεις για το χειρότερο δυνατό σενάριο, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι στο παρελθόν υπήρξαμε επιτυχημένοι, σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν έκανα σεμινάρια στην αρχή και έβγαινα να μιλήσω, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να σκεφτώ ότι ένα σεμινάριο δεν θα πάει καλά. Μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπω στη διαδικασία πριν βγω στη σκηνή να μιλήσω ή πριν βγω μπροστά στους ανθρώπους που ήταν να μιλήσω, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να σκεφτώ ότι δεν θα τα καταφέρω. Άρχισα να το παλεύω αυτό σκεπτόμενος προηγούμενες φορές που είχα μιλήσει, ότι πήγανε καλά. Εστίαζα λοιπόν στις καλές μου ομιλίες. Και συγκεκριμένα έχω μία πολύ συγκεκριμένη ομιλία, στην οποία πριν βγω να μιλήσω σε οποιοδήποτε κοινό για οποιοδήποτε πράγμα, εστιάζω, ξαναφέρνω το μυαλό μου και την αίσθηση που είχα σε εκείνη την καλή ομιλία που έκανα, παίρνω δύναμη και μπορώ να βγω να μιλήσω. Τελευταίο, βάζουμε ταμπέλες. Όλοι βάζουμε ταμπέλες στον εαυτό μας, βασισμένοι στην συμπεριφορά μας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Προσδιορίζουμε τον εαυτό μας από μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, πολύ πιθανόν αρνητική, και δεν αναγνωρίζουμε άλλα θετικά μας χαρακτηριστικά ή ενέργειες. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα μοντέλο σκέψης το οποίο μας δυσκολεύει. Πάλι στη διαδικασία αυτή λέω ότι θα το ανεβάσω αυτό το PDF να μπορέσετε να το κατεβάσετε. Έχει μέσα και παραδείγματα και ασκήσεις για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα μοντέλα σκέψης. Δεν ξέρω αν αυτό τον καιρό τον περνάτε δημιουργικά. Εγώ μέχρι και mind map έκανα της επιχείρησης για να δω τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι αυτές τις ημέρες που είμαι σπίτι, όλος περιέργως, και το λέω στη γυναίκα μου και δεν με πιστεύει, δουλεύω μάλλον περισσότερο από ό,τι δούλευα όταν ήμουν έξω. Δηλαδή είμαι όλη μέρα είτε στον υπολογιστή, ή θα παίζω με τα παιδιά, ή θα κάνουμε με τα παιδιά πολεμικές τέχνες, ή θα ασχοληθώ με το σπίτι με το οποίο, ξέρετε, δεν είμαι και ο Μπόμπο Μάστορας, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα φτιάξουμε και μες στο σπίτι. Οπότε μπήκα στη διαδικασία και εγώ και εκμεταλλεύομαι αυτόν τον χρόνο έτσι. Και θα συνεχίσω να το εκμεταλλεύομαι μέχρι να μας πούν ότι είναι ok να βγούμε από το σπίτι και να κινηθούμε ξανά και ότι είναι ασφαλές αυτό. Οπότε θα σας καληνυχτήσω τώρα, ανεβάζω το PDF το οποίο θα σας βοηθήσει για τα μοντέλα που μας δυσκολεύουν στα σχόλια πολύ πιθανόν από αυτό το βίντεο, ή αν όχι στα σχόλια θα είναι από κάτω κάπου από αυτό το βιντεάκι, έτσι ώστε να μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν και να το απολαύσετε, να το χρησιμοποιήσετε. Σε 2-3 μέρες, λογικά την Πέμπτη το βράδυ, θα τα ξαναπούμε με ένα καινούριο webinar. Δεν έχω βγάλει θεματολογία ακόμα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω από εσάς τι θεματολογία θα θέλατε για αυτές τις ημέρες που θα σας ενδιέφερε να δουλέψετε. Η θεματολογία δική μου κινείται στις πωλήσεις, στην παραγωγικότητα και στην προσωπική βελτίωση. Οπότε έχω ένα μεγάλο εύρος για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Σήμερα επέραξα να μιλήσουμε για τους στόχους. Καθίστε, ξαναγράψτε τους στόχους σας, δείτε τους από την αρχή, καθαρογράψτε τους, γράψτε τους σαν να τους έχετε ήδη πετύχει. Δοκιμάστε να το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ, δοκιμάστε να το κάνετε αυτό για τουλάχιστον ένα μήνα. Να τους γράφετε δηλαδή τους στόχους σας όσο γίνεται περισσότερο, 4, 5, 6, 7 φορές την εβδομάδα. Και είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουν να έρχονται ιδέες και πράγματα για να τους πετύχετε. Αυτό κάποιοι το ονομάζουν ο νόμος της έλξης λανθασμένα. Είναι ο νόμος της έλξης, αλλά δεν λειτουργεί όπως πολλοί πιστεύουν. Δεν κάθομαι στον καναπέ μου και οραματίζομαι ότι μου έρχονται χρήματα, γιατί πολύ σύντομα θα με πάρουν μαζί με τον καναπέ. Έτσι. Ο νόμος της έλξης λειτουργεί έτσι όπως σας λέω. Κάνεις πλήση εγκεφάλου στον εαυτό σου, έτσι ώστε να είσαι εστιασμένος απολύτως στους στόχους τους οποίους έχεις. Να δημιουργηθούν project για αυτούς τους στόχους, να λύσουμε προβλήματα με τις 20 λύσεις και να προχωρήσουμε μπροστά σίγουρα. Είναι βέβαιο ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια, καληνύχτα, καλή τύχη σε όλους και μένουμε σπίτι, έτσι!